Ναι, λοιπόν, ο παλιός χορηγός επιτέλους επέστρεψε στο κανάλι. FIFACoin.com για τα καλύτερα και φθηνότερα coins για το FIFA 20. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο support του FIFACoin για να σας βοηθήσουν. Μην ξεχάσετε φυσικά στο checkout να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό ARIS για να πάρετε 5% έκπτωση. Και μια σημαντική υπενθύμηση: η αγορά και η εισαγωγή των coins του λογαριασμού σας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Για τα αθλητικά είδη επίσης, τη γνωρίζετε τη σελίδα ποια είναι, Best Soccer Store. Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό ARIS για 10% έκπτωση. Links και κωδικούς για τους δύο χορηγούς θα τα βρείτε κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με rewards. Και μετά από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχαμε καλά rewards γιατί δεν είχαμε παίξει Weekend League, αυτή τη εβδομάδα, όπως είδατε και από το χθεσινό βίντεο της ανασκόπησης, έχουμε rewards και έχουμε πολύ καλά rewards. Έχουμε για μία ακόμη φορά στο κανάλι και για πρώτη φορά στο FIFA 20 Elite Rewards, είναι από την Elite 3, όπου μάλιστα είδατε ότι στο gameplay κερδίσαμε και άνετα, φτάσαμε στο rank της Elite 3 πολύ άνετα, γιατί καταφέραμε να αφήσουμε και τρία παιχνίδια να απομένουν. Δυστυχώς είχε χαθεί το rank της Elite 1, το rank της Elite 2 έχω πει και θα το ξαναλέω ότι δεν έχει νόημα να τρεχαρντάρουμε, οπότε πλέον επειδή δεν είμαι και σε αυτή τη φάση, απλά χάσαμε 30 χιλιάρικα από την Elite 2. Τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε τα reward μας αυτή τη φορά από την Elite 3 και από Division Rivals, τα οποία δεν γνωρίζω καν που βρισκόμαστε, γιατί δεν έπαιξα καθόλου Rivals σοβαρά. Αντιθέτως, όπως θα δείτε από το ρεκόρ μου, έχω κάνει αρκετές ήττες γιατί προσπαθούσα να κάνω τα challenges για τους icons. Και είναι πραγματικά, παιδιά, ό,τι χειρότερο αυτό, και το είπα και χθες στο βίντεο με το gameplay, ότι στην Division 3 ουσιαστικά που βρισκόμουν, σχεδόν Division 2 βασικά, γιατί ήθελα 50 πόντους για Division 2. Δύο νίκες δηλαδή ήτανε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα με τα challenges αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έπεφτα και με κανονικές ομάδες που έπαιζαν Rivals, με Ναζάριο κτλ. Οπότε καληνύχτα. Ίσως να χρειαστεί να πέσω δηλαδή Division, το είπα και χθες. Μάλλον θα χρειαστεί να πέσω Division, να φτάσω κάπου εκεί 4-5 για να μπορέσω να τα κάνω σαν άνθρωπος, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται. Παρ' όλα αυτά έχω κερδίσει. Θα σας δείξω εδώ τώρα ποιες είναι. Αχ, δεν μπορούμε να μπούμε. Όχι, μπορούμε να μπούμε στα seasons. Γίνεται, ωραία. Να σας δείξω λίγο γρήγορα ποια έχω κάνει. Έχω κάνει το Golden Rivals και, τον Swap για Premier League. Οπότε τα έχω τελειώσει αυτά για τα Foot Champions. Ούτως ή άλλως ξέρετε πώς γίνεται. Εδώ πέρα θέλω να βάλω άλλα 14 γκολ με παίχτες που είναι first owner, που τους έχουμε βγάλει εμείς. Και μετά έχουν μείνει όλα τα battles. Έχω κάνει κάποια εδώ πέρα. Οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε τα icons. Σας ανέλησα χθες ποια icons αξίζει, δεν τα ξαναπούμε τώρα. Υπάρχουν κάποια ωραία combos, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, μας ενδιαφέρουν τα rewards. Και αυτό που έλεγα είναι ότι στα Division Rivals δεν ξέρω πού βρίσκομαι, αν τερμάτισα rank 3 ή rank 4, επειδή δεν έπαιξα καθόλου. Ήταν μόνο για, για τους swaps. Λοιπόν, πάμε Division Rivals, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ευτυχώς, παιδιά, αυτό είναι rank 3. Οπότε θα διαλέξουμε 36.000, δεν θα μπω στη διαδικασία να πάρω. Τα untradables είναι πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση, γιατί θα μπορούσε να μας δώσει και τους παίχτες που θέλουμε για first owner, αλλά εννοείται δεν μπορώ να πω όχι στα tradable rewards. Εννοείται αυτό, ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναπεί, κυνηγάμε να πάρουμε profit. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο τα untradable φέτος έτσι όπως έγινε, γιατί δεν θα υπάρχουν icon SBCs. Οπότε ένα rare players pack και ένα rare gold pack από rank 3, division 3. Νομίζω έχω παραμείνει division 3. Θα το δούμε, ναι, έχω παραμείνει division 3, αλλά από εκεί που είχα 1650, έχω πέσει 1514. Πολύ λογικό. Οπότε, πάμε και στο Weekend League. Πάμε και στα rewards που μας ενδιαφέρουν, που είναι τα καλύτερα θεωρητικά. Οπότε, Foot Champions. Να δούμε εδώ πέρα τι καταφέραμε να κάνουμε. Elite 3, λοιπόν, όπως σας είπα, 23 νίκες στα 27 παιχνίδια. Κάποιες ήττες είδατε πόσο κακές ήταν, ειδικά εκείνη η ήττα που χάσαμε, ενώ βάλαμε τον goal με τον Crespo και φάγαμε kick of glitch. Πολύ άσχημη ήττα, αλλά Elite 3. Για μένα πλέον που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το παιχνίδι, σκεφτείτε ότι πέρσι στο FIFA 18 που το είχα κάψει από την αρχή δεν είχα μπει τόσο νωρίς σε Elite 3. Νομίζω φάγαμε 3-4 Weekend League, κάναμε choke και μπήκαμε Gold 1. Ενώ τώρα με το πρώτο Weekend League που έπαιξα απευθείας σε Elite 3. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και φεύγει και το βάρος της Elite 3. Απλά απολαμβάνουμε πλέον το παιχνίδι. 3 player picks με 5 παίχτες αυτή τη φορά, πολύ σημαντικό. Premium Team of the Week pack, το οποίο δυστυχώς δεν θα το ανοίξουμε για εσάς σε αυτό το βίντεο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα Team of the Week. Ένα εκατοστάρι pack και 70.000 coins. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο 100k pack που θα ανοίξουμε στο παιχνίδι φέτος. Οπότε, αφήνουμε λίγο τα picks να πάμε να δούμε τι παίζει με την Team of the Week, που είναι πολύ κακή, παιδιά. Είναι πραγματικά, εδώ πέρα βλέπετε και τις ομάδες που προσπαθώ να στήσω για τα. Ουσιαστικά για αυτά τα challenges με τους icons. Λοιπόν, η Team of the Week, Navas. Από τη στιγμή που δεν θα ανοίξουμε το Team of the Week pack, δεν έχει νόημα να τον βγάλουμε σε player pick, ούτως ή άλλως πρέπει να τον συνδυάσει με κάποιους παίκτες από την Paris Germain, αν είναι να τον δώσουμε σε κάποιο SBC. Εδώ πίσω τίποτε. Ο Ντίνιε
Οκ, αν και παίχτης με 80 pace στο back δεν τραβάει πολύ. Βέβαια και ο Ριέ, το ίδιο λέγαμε για τον Ριέ, αλλά ήταν πολύ καλός, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Ντίνιε. Πιάνιτς μόνο και μόνο για το rating 87. Γκουντογκάν επίσης μόνο και μόνο για το rating 86. Η καλύτερη κάρτα θεωρώ εγώ, παιδιά, σε αυτήν την Team of the Week ότι είναι ο Βαϊνάλντουμ. Και είναι ο στόχος να πετύχουμε από τα picks. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο Άλεξ έχει ανοίξει ήδη τα rewards του από Gold 2 και πέτυχε Βαϊνάλντουμ και Πιάνιτς 86 και 87. Να δούμε αν από Elite 3 μπορείς να κερδίσεις τα rewards της Gold 2. Εδώ πέρα τίποτε, ο Τσερίσεφ επίσης τίποτε ιδιαίτερο πολύ χαμηλή τιμή. Ο Kane που έγινε πολύ υψηλότερο rating από το Βαϊνάλντουμ, όπως βλέπετε είναι φθηνότερος. Και ο Λέβα, δυστυχώς αυτοί που κάναν το SBC του κλαίνε. Οπότε αυτά. Εδώ πέρα κλασικά κάποιοι στέλνουν coins. Λοιπόν, αυτά. Όπως βλέπετε έξω δεν έχει τίποτα εκτός από τον Σμάιχελ, ο οποίος είναι και αυτός αδιάφορος. Ειλικρινά, παιδιά, τα player picks απλά περιμένεις αν θα είσαι τυχερός να πετύχεις τον Βαϊνάλντουμ. Αυτό. Οπότε προχωράμε και πάμε να ανοίξουμε τα rewards μας, ξεκινώντας από τα player picks. Έχουμε κάποια items εδώ, οπότε είναι αυτά τα τρία player picks. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά από την αρχή, με το 1, με το 2, με το 3. Να δούμε ποιον θα πετύχουμε στο πρώτο player pick. Βέβαια είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω πάρα πολύ, απλά θα διαλέξουμε τον αυτός εδώ πέρα από την Γερμανία. Πώς με βολέψει και για το γερμανικό. Decent καρτούλα είναι, πλάκα-πλάκα. 1.85, medium-medium. Πολύ all-around κάρτα. Το physical του είναι εξαιρετικό. 3-3. Και ο Τσερίσεφ είναι 4 weak foot, 3 skill moves. Ναι. Θεωρητικά θα μπορούσα να πάρω τον McKennie. Αλλά πιστεύω θα βγει και σε επόμενη κάρτα. Οπότε, Τσερίσεφ. Δεν έχει και πάρα πολύ νόημα, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ούτε καν. Οπότε, πάμε στο δεύτερο player pick με το 1, με το 2, με το 3. Να δούμε εδώ πέρα τι θα πετύχουμε. Τζάμπα πήρα τον Τσερίσεφ. Αναγκαστικά τον Μακ Γκίν. Επειδή είναι ο δεύτερος καλύτερος, 81. Και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο player pick με το 1, με το 2, με το 3. Να δούμε εδώ πέρα τι θα έχουμε για να κλείσουμε τα rewards μας. Εδώ έχουμε τον Ντίνιε. Οκ, δυστυχώς ο Βαϊνάλντουμ φεύγει και ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να το βγάζαμε. Δεν μπορείς να κερδίσεις τα rewards της Gold. Αυτό να το ξέρετε. Τα rewards της Gold δεν μπορείς να τα κερδίσεις. Έχουμε πήξει με τα αριστερά backs και τον Τεό Ερνάντες έχουμε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τίμιος. Τώρα βγήκε και ο Ντίνιε. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι. Έχουμε και τον Ακούνια. Επίσης τώρα τον είδα. 84, Αργεντίνος, 4 skill moves, 3 weak foot. Decent defending αν εξαιρέσουμε το heading. Θεωρώ ότι αν θέλεις να αγοράσεις απλά τον Ακούνια, ίσως να είναι πιο φθηνός από τον Ντίνιε. Οπότε Ντίνιε και Άγιος ο Θεός. Πάλι τα picks είναι. Ενώ την προηγούμενη φορά είχαμε πετύχει τον Τραωρέ και τον Ερνάντες, επειδή ήμασταν gold φυσικά, είχαμε και τερματίσει ο Άλεξ την gold. Εδώ πέρα τα player picks αυτά για elite είναι πραγματικά έσχος. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάψω το pack σε αυτούς εδώ τους παίχτες με τίποτα. Τους στέλνουμε στο club και πάμε να ανοίξουμε τα packs μας, τα tradable packs μας, που ελπίζουμε από εκεί να πετύχουμε έστω και κάτι καλό. Οπότε έχουμε αυτά τα τρία packs, είπαμε αυτό δεν θα ανοιχτεί. Ξεκινάμε από το rare gold pack. Να δούμε εδώ τι θα έχουμε, αν και τα rare gold packs είναι εμετός κάθε φορά. Θα είναι rare κάρτα, θα είναι walkout είναι. Ισπανός, ό,τι χειρότερο, CM, παρέχω τώρα θα είναι κανένας. Πάλι ο Τιάγκο. Πάλι ο Τιάγκο, παιδιά, τον είχα, όχι. Ναι, τον έχω ξαναπετύχει τον Τιάγκο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έχουμε πετύχει walkouts φέτος από την αρχή του παιχνιδιού. Και είναι οι ίδιες φάτσες. Έχω πετύχει δύο φορές τον Τιάγκο, έχω πετύχει δύο φορές τον Χαντάνοβιτς. Δεν είναι κακό. Και δεν διαμαρτύρομαι γι' αυτό. Διαμαρτύρομαι για το ότι έχει δώσει τις ίδιες κάρτες. Όταν βλέπεις φυσικά σημαία Ισπανία στο walkout, περιμένεις κανένα ράμος. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε. Έστω είναι ένα walkout. Είναι τίμιο, μπορώ να πω. Πρέπει να έχει κοντά στα 20 χιλιάρικα. 18, 17 χιλιάρικα, κάπου εκεί. Τουλάχιστον είναι profit. Πολύ σημαντικό. Οι υπόλοιποι όχι κάτι ιδιαίτερο. Και αυτή η φανέλα της Leicester με το ροζάκι. Του στέλνουμε στο club. Οκ. Πόπεν το μεταξύ, ξέρετε τώρα πόσο κακό είναι αυτό, ε. Ανοίξαμε το Rare Gold Pack και βγήκε από εκεί το walkout και το 50K και το 100K δεν θα έχουν απολύτως τίποτα μέσα. Λοιπόν, γι' αυτό φέτος το παιχνίδι του έχει γίνει, αν είναι να βγάλεις κάτι, ας είναι καλό walkout και όχι μέτριο. 50K pack. Για να δούμε. Για να δούμε το 50K pack τι θα έχει. Είναι και εδώ πέρα πιο αργό το animation. Εδώ φυσικά δεν είναι walkout, θα είναι, δεν είναι inform, είναι Άγγλος. Είναι goalkeeper ο Pickford, ε. Ο Pickford, τίποτε. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό το animation που έκανα φέτος και ήθελα να το ξανασχολιάσω, ότι το walkout είναι ίδιο με τα boards. Αν εξαιρέσεις απλά το φωτάκι. Από την αρχή δηλαδή θα έπρεπε να ξέρεις αν είναι walkout ή όχι. Για να δούμε, Dumfries έχει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Pickford 2-3 χιλιάρικα.
1800. Είναι αυτό που σας είπα, ο Φίρπο. Ο Φίρπο τουλάχιστον είναι καλός για να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια που θα κάνω για τους icons από τον Ισπανικό. Απολύτως τίποτα. Τον είχα ήδη τον Φίρπο, τον είχα αγοράσει από το web app. Και πάμε στο 100K pack να δούμε εδώ πέρα τι θα έχουμε, κάνοντας το κόλπο μας με το 1, με το 2, με το 3, για να κλείσουμε αυτό το pack opening. Για να δούμε το Jumbo Rare Players Pack, αν θα έχει κάτι μέσα. Rare Gold Pack έδωσε Walkout. 50K Pack έδωσε Boards. Το 100K Pack δεν δίνει ούτε Boards. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορείς να ανοίξεις χειρότερο pack από αυτό. Αλλά σας είπα ότι δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με το τι βγάζουμε και τι δεν βγάζουμε από τα packs. Το θέμα είναι ότι απλά ήθελα να κάνω κάποιες αναβαθμίσεις στην ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να κάνουμε καμία αναβάθμιση. Δηλαδή και από τα κόκκινα δεν νομίζω να μπει κάποιος. Εμετικά rewards για μη... Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Πάλι από την Elite δεν βγάλαμε τόσο καλά rewards όσο βγάλαμε από την Gold. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα picks, αναφέρομαι και στα ίδια τα packs. Την προηγούμενη φορά βγάλαμε Anderson, βγάλαμε 2 Inform, είχαμε βγάλει κοντά στα 150 χιλιάρικα profit και εδώ πέρα ανάθεμα να έχουμε βγάλει. Ο Abraham δεν ξέρω αν πουλάει, γιατί αυτός πουλούσε σε κάποια φάση. Προφανώς δεν πουλάει πλέον. Ο Μαλκή, επειδή χρησιμοποιείται στα τριγωνάκια 2 χιλιάρικα. Και μη χειρότερα το pack opening. Οπότε τους στέλνουμε όλους αυτούς στο transfer list. Θα προσπαθήσω μάλλον να κάνω. Εδώ πέρα δεν θα ανοιχτεί αυτό το pack, να φύγουμε. Θα προσπαθήσω μάλλον να κάνω σε κάποια φάση πάλι trading. Γιατί βλέπω ότι το να grindάρεις, πραγματικά παιδιά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να κάνεις trading, να κάνεις sniping, όλα αυτά που έχουμε πει και με τα bids και τα λοιπά, και να ψάχνεις παίχτες πιο φθηνούς με το sniping ουσιαστικά στο market, παρά να κάθεσαι να παίζεις το παιχνίδι, να μπαίνεις σε λίτρια και να μην βγάζεις τίποτε. Πραγματικά έχω φιλοσοφήσει ότι είναι καλύτερο να κάνεις trading. Και όπως αυτό που ζητάει με τους icons, καλύτερα να κάνεις trading και να βγάλεις αυτά τα 200, 300, 400 χιλιάρικα που θέλουν αυτοί οι icons, παρά να σου βγει το λάδι. Δηλαδή σε αυτή τη φιλοσοφία που έδωσαν για τα icon swaps, μόνο ο Drogba αξίζει, ο οποίος είναι και πανάκριβος, που έχει ένα 200, ένα 300, 1,5 εκατομμύριο πόσο έχει. Αυτά. Πολύ κακό pack opening. Συγγνώμη πραγματικά για αυτό το τόσο κακό pack opening. Αν είναι την επόμενη φορά να τερματίσουμε Golden, για να μην βγάλουμε τόσο μέτριες κάρτες. Ελπίζω σε καλύτερη Team of the Week την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και το pack της Elite. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο FIFA που θα έρθουν στο κανάλι και εμείς φυσικά μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.